ένας Ρώσος ιερέας καταθέτει την ακόλουθη προσωπική του μαρτυρία. Με κάλεσαν να εξομολογήσω και να κοινωνήσω έναν βαριά άρρωστο. Μπαίνοντας στο σπίτι, άκουσα από το δωμάτιό του φωνές και κατάρες. Αναρωτήθηκα ποιος φρίζει με τέτοιο τρόπο και ταράζει τη γαλήνη που πρέπει να επικρατεί στις κρίσιμες αυτές ώρες. Έκπληκτος όμως διαπίστωσα πως ήταν ο ίδιος ο ετοιμοθάνατος. Σκεφτόμουν με τι τρόπο να επικοινωνήσω με αυτόν τον άνθρωπο που λίγο πριν πεθάνει βρίζει και καταργέται. Αφού προσευχήθηκα, μπήκα στο δωμάτιό του, αποφασισμένος να κάνω το καθήκον μου. Τον εξομολόγησα πρώτα και ύστερα τον κοινώνησα. Όταν γύρισα στο ναό, στάθηκα να τακτοποιήσω το Άγιο Ποτήριο που είχα πάρει μαζί μου. Τότε ένιωσα να με διαπερνά ένα ρίγος. Διαπίστωσα πως τα τίμια δώρα βρίσκονταν μέσα όπως όταν ξεκίνησε για να πάω στον άρρωστο. Ήταν σαν να μην κοινώνησε. Ο Κύριος σκέπασε και τα δικά μου μάτια και του μελοθάνατου και η μετάδοση του δεσποτικού σώματος και αίματος δεν πραγματοποιήθηκε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ανάξιος να κοινωνήσει στις τελευταίες του στιγμές. Από το βιβλίο «Θαύματα και Αποκαλύψεις από τη Θεία Κοινωνία», εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Το 1987, ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης εξομολόγησε μία κοπέλα, αλλά της απαγόρευε να κοινωνήσει. Εκείνη τότε επισκέφτηκε κάποιον επίσκοπο που της επέτρεψε τη Θεία Μετάληψη. Όταν όμως πλησίασε να κοινωνήσει, η Αγία Λαμπίδα μπήκε άδεια στο στόμα της. Αυτό το παράδοξο και θαυμαστό επαναλήφθηκε και άλλη φορά. Οπότε η κοπέλα τρόμαξε, μετανόησε και πήγε να εξομολογηθεί πάλι στον πατήρ Ιάκωβο. Όταν κοινωνώ τους ανθρώπους, διηγούνται χαρακτηριστικά άλλοτε ο μακαριστός γέροντας Ιάκωβος, ποτέ δεν κοιτάζω τα πρόσωπά τους. Μερικές φορές όμως μου λέει ο λογισμός να κοιτάξω. Τότε βλέπω μερικά πρόσωπα να έχουν μορφή σκύλου, πιθήκου ή άλλων ζώων. Είναι φοβερή η μορφή τους. Βλέπω όμως και μερικά ήρεμα και ηλαρά που μετά τη Θεία Μετάληψη λάμπουν σαν τον ήλιο. Μία φορά του είπε κάποιος η λειτουργός του «Μέκαψε η Θεία Κοινωνία». Εγώ, απάντησε ο γέροντας, δεν αισθάνθηκα να με καίει. Αντίθετα, ζούσε τόσο έντονα στη μέθεξη του δεσποτικού σώματος, ώστε ανακοινιζόταν ψυχικά και σωματικά. «Σήμερα που κοινώνησες», είπε σε ένα πνευματικό του παιδί, «βλέπεις πως αισθάνεσαι». «Εγώ αισθάνομαι έτσι πάντοτε. Ο Χριστός βρίσκεται μέσα μου πάντα». Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης το 1991 εξομολόγησε κάποτε μία γερόντισσα και της έβαλε κανόνα να μην κοινωνήσει για 3 χρόνια. «Γιατί δεν κοινωνάς», τη ρώτησε μία μέρα ο ιερέας της ενορίας της. «Μου έβαλε κανόνα ο πάτερ Ιάκωβος», απάντησε εκείνη και του είπε την αιτία. «Όχι, γιαγιά, μη στεναχωριέσαι. Αυτός είναι αγράμματος καλόγερος. Εγώ είμαι μορφωμένος και σου λύνω τον κανόνα. Να έρθεις την Κυριακή να σε κοινωνήσω». Καθώς όμως πλησίασε η γιαγιά να μεταλάβει, ένιωσε στο στόμα της την Αγία Λαβίδα άδεια και κρύα και δεν κατάλαβε καν τη γεύση της Θείας Κοινωνίας. Το θαυμαστό γεγονός επαναλήφθηκε άλλες 2 Κυριακές, οπότε η γυναίκα ανησύχησε και ξαναπήγε στον πατήρ Ιάκωβο. «Παιδί μου», της είπε εκείνος, «ο κανόνας δεν λύνεται, πρέπει για το καλό σου να κάνεις τον κανόνα που σου έβαλα». Θαύματα και αποκαλύψεις από τη Θεία Λειτουργία, έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Ο ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι όμοιος με έναν αβάφτιστο και δεν είναι δυνατόν να σωθεί. Και αν ίσως ένας όπου απέθανεν εάν μεν και επρόφθασε να εξομολογηθεί και ας μην κοινώνησε, είναι ελπίδα για αυτόν. Εάν όμως εξομολογηθεί, ας κοινωνήσει 100 φορές, τίποτα δεν ωφελείται. Μάλιστα βλάπτεται επειδή και κοινωνεί ανάξια και αλίμονος αυτόν. Πρώτον, πρέπει να γίνεται η εξομολόγηση και έπειτα η Θεία Κοινωνία. Πρώτον, πρέπει να πλύνουμε και να καθαρίζουμε το Αγίον και ύστερα να βάλουμε το πολύτιμο πράγμα μέσα. Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός.